Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βρίσκεται υπό την κατοχή γραφειοκρατών και μηχανισμών και μου είναι αδύνατο να συνεχίσω να παραμένω σε ένα κόμμα που παραβιάζει προκλητικά, μαζικά και δημόσια, τα σταγματικά δικαιώματα του εκλέγκιν και του εκλέγκεστε χιλιάδων πολιτών. Εκδιώκει τα μέλη του και άρα και τον ελληνικό λαό, ο οποίος τον εξέλεξε. Το δεύτερο κύκλο επίσημων αποχωρήσεων άνοιξε η Θεοδώρα Τζάκρη, μία ημέρα πριν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Κασελάκη. Ευχαριστώ, να είστε καλά, με υγεία. Γεια σας. Γιώτα και τα μάτια σας. Με τον Στέφανο Κασελάκη στο πλευρό της, στη Βιωτία, η Γιώτα Πούλου ακολούθησε στην έξοδο. Η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ έχει χαθεί στην κοινωνία και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ακολουθήσουν κι άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Η απώλεια των δύο εδρών ρίχνει το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη θέση του έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση του Κουμουνδούρου στάζει δηλητήριο για όσους συνέβαλαν στη μεταβολή αυτή με την αποχώρησή τους. Η στέρηση αυτού του ρόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια καθαρή θεσμική εκτροπή. Όσο για την ομάδα των πρόθυμων να εκτελέσουν τα σχέδια της διαπλοκής του αντι-ΣΥΡΙΖΑ Μετόπου και της Νέας Δημοκρατίας, επιδεικνύει σήμερα μια στάση απόλυτης πολιτικής και προσωπικής αναξιοπρέπειας και ατιμίας. Να είναι βέβαιοι ότι θα μείνουν στην ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε από μέσα του την δημοκρατία. Ένα κόμμα το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Προφανώς δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα δημοκρατικό λαό, είναι πολύ απλά. Κάποιοι προειδοποίησαμε εγκαίρως. Η αλήθεια όμως είναι επίμονη. Τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Με σκληρά λόγια για όσους αποχώρησαν κρατώντας τις έδρες, μιλούν οι υποψήφοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το στίγμα της προδοσίας για τις δύο κυρίες που τις στήριξα σε πολλές φάσεις της προηγούμενης πενταετίας θα είναι παντοτινό. Η πρώτη και μόνη κίνηση που οφείλουν να ακολουθήσουν είναι να παραδώσουν την έδρα τους στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στους Έλληνες και Ελληνίδες που επέλεξαν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Η ιστορία θα κρίνει αυτή την επιλογή τους. Με 31 κοινοβουλευτικές έδρες στο ΠΑΣΟΚ, έναντι των 29 που έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι σε θέση αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο: να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Την εξέλιξη δεν άφησε ασχολίαστη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρακτικά σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά άλλαξε χρώμα και κόμμα. Μακάρι να αποκτήσει και κοστολογημένο πρόγραμμα. Μέχρι τότε μένουμε μόνο σε αυτά τα δύο, δηλαδή στο χρώμα και στο κόμμα.